Να κλείσουμε το μέρος με μια ημερίδα με πρωτοβουλία του Κεθεάρη Άδνη και τίτλο και θέμα εξάρτηση και ψυχική υγεία, νέα δεδομένα προκλήσεις και προοπτικές, με αφορμή βέβαια τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Μια ημερίδα με αγωνία περιμένουμε και τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου από τις 10.30 έως και τις 6.30 το απόγευμα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Θεοδωρόπουλο, κοινωνιολόγο και θεραπευτικό, στο θεραπευτικό προσωπικό στη Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική νοσηρότητα και Κεθεάρη Άδνη. Την καλησπέρα μας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο πόσο επίκαιρες είναι αυτές οι ημερίδες και πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Φυσικά, μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο δυστυχώς είναι όλο και ανερχόμενο. Αυτό παρατηρούμε στη μονάδα μας είναι ότι αυξάνονται τα αιτήματα για θεραπεία. Απλά το ευτύχημα είναι ότι βλέπουμε ότι τα άτομα πλέον και οι οικογένειες δεν διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 χρόνων λειτουργίας της μονάδας για άτομα με ψυχιατρική νοσηρότητα του Κεθεάρη Άδνη και εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιούμε αυτήν την ημερίδα, όπως και εσείς αναφέρατε στην αρχή, στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου εκεί θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα στο πεδίο των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας, θα αξιολογηθούν οι προκλήσεις στο πεδίο και θα προσδιοριστούν οι προοπτικές οι οποίες παρουσιάζονται. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει ένας επικοδομητικός επιστημονικός διάλογος και συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν ενδεικτικά σας αναφέρω θα υπάρχουν ομιλητές οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τη δική τους εμπειρία, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ιγκόρ Κούτσενοκ, καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Σαν Διέγκο της Καλιφόρνιας, και ο κύριος Ιφαντής, κοινωνιολόγος υπεύθυνος πρόληψης της μονάδας απεξάρτησης 18 άνω. Και επιπλέον για εμάς είναι και μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία για ζητήματα διπλής διάγνωσης, διότι πραγματικά αυτός ο πληθυσμός με τον οποίο δουλεύουμε αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες λόγω του διπλού στίγματος που βιώνει. Σωστά, σωστά. Γιατί από τη μία υπάρχει εξάρτηση, από την άλλη ψυχική νόσος, και πραγματικά υπάρχει ένα κενό στη φροντίδα αυτού του πληθυσμού, το οποίο καλύπτουμε εμείς. Ο κοινωνικός σχεδιασμός προς όφελος, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή σας, ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αγνοείται αυτή τη στιγμή από το κεντρικό κράτος? Κοιτάξτε να δείτε, ο κοινωνικός σχεδιασμός είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι γενικότερα τα άτομα μπαίνουν σε μια διαδικασία θεραπευτική, απλά υπάρχει μια δυσκολία στην κοινωνική ένταξη. Όπως για παράδειγμα το κομμάτι της εργασιακής ένταξης, όπου συναντούν πολλά εμπόδια λόγω αυτού του φαινομένου. Δηλαδή το κομμάτι το ψυχιατρικό και της εξάρτησης. Άρα λοιπόν χρειάζεται παραπάνω υποστήριξη, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Ομιλητές λοιπόν αύριο, μας αναφέρατε μεταξύ άλλων τον κύριο Ιφαντή. Για πείτε μας λίγο, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη ημερίδα, να μας πείτε κάποιους τρόπους. Εγώ ανέφερα στην αρχή βέβαια τις ώρες και το σημείο διεξαγωγής. Ναι, ναι. Φυσικά. Η ημερίδα ξεκινάει στις 10.30, είναι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Είναι ανοιχτή προς το ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Θα δοθούν στο τέλος βεβαιώσεις συμμετοχής και πραγματικά περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αυτά τα οποία θα υποθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα διπλής διάγνωσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μονάδα μας είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Θεοδωρόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σας περιμένουμε αύριο. Σας ευχαριστώ με πολύ μεγάλη χαρά να δημοσιοποιήσουμε και να βγάλουμε και τα συμπεράσματα.